Στις 17 του μηνός είχαν πάει στην Αθήνα 6-7 μέλη του Δέλτα Σίγμα σε μια ημερίδα που είχαμε για το νέο πειθαρχικό δίκαιο. Έπρεπε λοιπόν να ενημερώσω τους αδέλφους εδώ πέρα την κοινή αποδοχή και ομολογία των τριών πανεπιστημιακών που μας έκαναν την ημερίδα ότι το νέο πειθαρχικό δίκαιο δεν έχει σκοπό να συνετίσει τους υπαλλήλους αλλά να τους διώξει. Διότι σκοντάζοντας το 103 και 102 άρθρο του κώδικα όσον αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση του συντάγματος, κάνουν τώρα νέα τερτύπια για να διώξουν τους υπαλλήλους. Παράδειγμα, να σας δώσω ότι ένας συνάδελφος ο οποίος εκτός υπηρεσίας κάνει κάποιο παράπτωμα και καταγγελθεί, μπαίνει σε αργία, τον πάει πειθαρχικό ή παίζει σε αργία, ο οποίος μπορεί για 6 χρόνια να είναι σε αργία παίρνοντας ένα τρίτο μισθού του. Όταν τελειώσει η δικαιωθή, δεν απολαμβάνει το μισθό που έπρεπε να πάρει, δηλαδή τα 7-10 του μισθού. Καταρχάς, το δικαίωμα της αθωότητος το αποκλείει, ότι κάθε ένας είναι ένοχος στη στιγμή που αποδεικνύει την οχή του. Ενώ η αθωότητα είναι συνταγματικό δικαίωμα του κάθε Έλληνα. Πολλά άλλα προβλήματα, τα οποία εντάξει αναφερθήκαμε σε άλλα ζητήματα τοπικά εδώ πέρα της υπηρεσίας του Δήμου όσον αφορά τις παρεμβάσεις των δημάρχων και αντιδημάρχων στη λειτουργία του Δήμου. Τη διαδικασία καλής λειτουργίας του Δήμου τη βλέπουν διαφορετικά οι δήμαρχοι, διαφορετικά εμείς. Αυτοί έχουν σκοπό να βολέψουν οι μετέρους ή οτιδήποτε άλλο. Εμείς έχουμε σκοπό να λειτουργήσει σωστά ο Δήμος. Ή όπως είπα στους αδέλφους από την αρχή, πρώτα οι υποχρεώσεις μας, τα απαιτήσεις μας. Αλλά όχι με τη λογική των καλοβολεμένων, των γνωστών, των δημάρχων ή των υπουργών. Είχαμε μία ημερίδα καταρχάς 17 Τετάρτου στην Αθήνα, όπου αναλύσαμε το θέμα του πειθαρχικού δικαίου, το νόμο 4057 που συμπληρώθηκε με διατάξεις με το 4093. Και είδαμε ότι οι τρεις έγκριτοι καθηγητές, οι οποίοι ήταν στην ημερίδα και μας ενημέρωσαν, μας ανέφεραν ότι εδώ πρόκειται περί πειθάρχησης και μόνο των υπαλλήλων και περί πειθάρχησης της κοινωνίας και μόνο. Η κατάσταση, πολύ απλά, το συγκεκριμένο νομοσχέδιο είναι αντισυνταγματικό, άσχετα ότι το Συμβούλιο Επικρατείας δεν έχει αποφανθεί υπέρ αυτού. Και θέλουν να το εφαρμόσουν. Ο μόνος τους σκοπός, όπως αναφέραμε και στη συνέλευση, είναι να πωλήσουν υπαλλήλους και μόνο τους. Ενδιαφέρει οι αριθμοί όσον αφορά τα οικονομικά για δημοσιονομικές περικοπές και μόνο, οριζόντιες περικοπές, και ό,τι δεν μπορούν να πετύχουν με τις οριζόντιες περικοπές θα το πετύχουν πλέον με το πειθαρχικό δίκαιο, το καινούριο νόμο αυτό του 4057, και επίσης με το νομοσχέδιο της κινητικότητας ή όπως την ονομάζουμε, κινητικότητα, διαθεσιμότητα ή όπως αλλιώς την ονομάζεται Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Άποψή μας και του Συλλόγου και της Ομοσπονδίας αλλά και της ΑΔΔ ευρύτερα είναι ότι οι 4.000 απολύσεις που συζητάνε δεν θα είναι 4, θα είναι πολύ περισσότερες. Τελευταία πάλι κάποια μεγάλα μέσα μαζικής παραπληροφόρησης, θα πω εγώ, αναφέρουν για 15.000 τέτοιες απολύσεις. Το θέμα είναι ότι αλλάζουν συνεχώς τους αριθμούς, δεν έχουν καταλήξει, γιατί πολύ απλά δεν κάνουν αξιολόγηση. Δεν θέλουν να κάνουν αξιολόγηση. Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να μειώσουν τον αριθμό των υπαλλήλων. Αναφέραμε κάποια θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με τον σύλλογό μας, τους Δήμους Ιερά Πέτρας, Σιτίας και Οροπεδίου, και ειδικά με κάποια θέματα που αφορούν τον Δήμο της Σιτίας, με περιπτώσεις όπως αναφέρθηκε και από τον συνάδελφο και πρόεδρο του Συλλόγου, καταστρατήγησης του οργανισμού που γίνονται από τους αιρετούς, από δημάρχους και αντιδημάρχους, περιπτώσεις όπου δυστυχώς υπάρχει άνηση μεταχείριση μεταξύ των υπαλλήλων. Αναφέραμε για την περίπτωση που έχει στείλει η Δημοτική Αρχή περί ενός εγγράφου μιας κατάστασης στην ουσία αποδοτικότητας του υπαλλήλου, όπως την ονομάζουν, γιατί πολύ απλά δεν έχουν κατασταλάξει οι προϊστάμενοι στο πώς θα αξιολογούν τους υπαλλήλους. Γενικά υπάρχουν πάρα πολλά εσωτερικά προβλήματα. Το θέμα είναι ότι σε όλο αυτό το επαχθές περιβάλλον των περικοπών έρχονται να προσθεθούν οι παράλογες απαιτήσεις πολλές φορές εκτός ωραρίου κτλ. Από συναδέλφους, χωρίς να αμείβονται, χωρίς να έχουν ρεπά, χωρίς οτιδήποτε. Μας ζητάνε πράγματα τα οποία στην κυριολεξία δεν έχουν καμία
είναι πέρα του ωραρίου μας, πέρα των δυνάμεών μας. Έτσι. Αυτή τη στιγμή, αντί να συμπλέουν μαζί μας, αντί να συμπλέει η Δημοτική Αρχή και η ΚΕΔΕ ευρύτερα μαζί μας, συμπλέουν δυστυχώς και εφαρμόζουν τα προτάγματα, γιατί περί προταγμάτων πρόκειται, της συγκυβέρνησης, της τριμερούς κυβέρνησης. Αυτή είναι η κατάσταση. Το θέμα είναι ότι δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι παρά μόνο αγώνες και απεργίες. Βέβαια και σε αυτά προσπαθούν να επιβληθούν. Βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει αύριο. Και απευθύνομαι στην κοινωνία και στους πολίτες του νομού Λασιθίου ότι αυτή τη στιγμή δεν πρέπει να μας βλέπουν σαν κόκκινο πανί τους δημοσίους υπαλλήλους, διότι όλοι μας έχουν στοχεύσει. Δεν είναι αυτή η πραγματικότητα. Θα πρέπει να δουν στην κυριολεξία τους μεγαλοεπιχειρηματίες οι οποίοι ευνοούνται και τους συμμετέρους οι οποίοι πάντα ευνοούνται από την κάθε κυβέρνηση και από την κάθε αρχή. Εμείς θα προσπαθήσουμε. Είμαστε καταρχάς υπέρ της αξιολόγησης, το έχω ξαναπεί και άλλη φορά. Και εγώ και ο Σύλλογος και η Ομοσπονδία είμαστε υπέρ της αξιολόγησης, αλλά αξιολόγηση για να αξιολογηθεί το προσωπικό πραγματικά, να αξιολογηθούν οι δομές πραγματικά, να εκμεταλλευτούμε το προσωπικό σωστά και όχι να βαδίζουμε με βάρκα την ελπίδα. Γιατί το τελευταίο αυτό έγγραφο έχει να κάνει με βάρκα την ελπίδα. Ότι ας πούμε επειδή οι προϊστάμενοι δεν έχουν κατασταλάξει το τι κάνει ο καθένας μας κτλ., βάζουν τη Δημοτική Αρχή να. Εντός εισαγωγικών να βγάλει το φίδι από την τρύπα, στέλνοντας έγγραφο που λέει ότι τι κάνει ο καθένας και να καταγράφει κάθε μέρα. Το συγκεκριμένο έγγραφο αναφέρει για αριθμούς πρωτοκόλλου, ημερομηνίες κτλ. Πράγμα το οποίο δεν ισχύει για όλα τα τμήματα, δεν ισχύει για όλους τους υπαλλήλους. Δεν έχουν όλοι οι υπάλληλοι έγγραφα, δεν χειρίζονται έγγραφα, δεν έχουν αλληλογραφία. Είναι ελάχιστα τα τμήματα τα οποία έχουν αλληλογραφία με άλλες υπηρεσίες τέλος πάντων. Οπότε ισχύει μόνο για αυτά τα τμήματα, ας πούμε, τα συγκεκριμένα που έχουν να κάνουν με παραλαβή εγγράφου και διεκπαιρέωση εγγράφου, σύμφωνα με τον νόμο και με τον υπαλληλικό κώδικα. Αυτά είναι πάρα πολλά τα θέματα, τέλος πάντων, τα οποία μας απασχολούν. Παράλληλα, έχουμε θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με κάποια επιδόματα, με κάποια διοικητικά δικαστήρια, με κάποια ανθρωπικά επιδόματα που είναι εν εξελίξη αυτή τη στιγμή. Έχουν να κάνουν με τους συμβασιούχους, τέσσερις συμβασιούχους ορισμένου χρόνου, οι οποίοι ενώ εργάζονταν οι άνθρωποι, δεν πληρώθηκαν με απόφαση του Διοικητικού Συνεδρίου. Εδώ και 6 μήνες είναι απλήρωτοι. Στην Ιερά Πέτρα, οι συνάδελφοι είναι 8 μήνες απλήρωτοι, περισσότερο διάστημα από τον συνάδελφο της Ιτίας. Αναφέραμε για ζητήματα που έχουν να κάνουν με συναδέλφους αορίστου χρόνου, με ζητήματα που έχουν να κάνουν με αναγνωρίσεις προϋπηρεσιών, με τις καινούργιες διατάξεις του 40-24 και του 40-93. Γενικά τα θέματα είναι πάρα πολλά. Τέθησαν ζητήματα από την Υπηρεσία Καθαριότητας, από την Υπηρεσία Ηλεκτροφωτισμού, από τους ηλεκτρολόγους, οι οποίοι τους ζητείται ούτε λίγο ούτε πολύ να είναι stand-by εντός Δήμου Σιτίας, να μην μπορούν να κουνήσουν με το κινητό τους και να πρέπει να είναι stand-by χωρίς καμία αμοιβή, επαναλαμβάνω, έτσι, χωρίς ούτε μία υπερορία, χωρίς οτιδήποτε. Αν κληθεί ο ηλεκτρολόγος να φτιάξει μια ζημιά με πρόσχημα το πρόγραμμα πολιτικής προστασίας, με πρόσχημα την πολιτική προστασία, να φτιάξει μια ζημιά σε μια γεώτρηση από τη μια άκρη του Δήμου στην άλλη με το δικό του το όχημα, χωρίς να του καλύψει ούτε καύσιμα, έτσι, ούτε οποιαδήποτε υπερορική αμοιβή, με το ζόρι, αν πάρει και αν το πάρει και αυτό, έτσι, που αυτό είναι υπό διερεύνηση, αν πάρει και ένα ρεπό. Αυτά, η επιδίωξή μας σε αυτό το περιβάλλον το μαύρο, με το 60% περικοπές δικές μας, 60% περικοπές της τοπικής αυτοδιοίκησης, των πόρων της τοπικής αυτοδιοίκησης, η επιδίωξή μας είναι συνεργασία με τη Δημοτική Αρχή και πρέπει να συμπλέουμε, το ξαναλέω, αλλά στην πράξη αποδεικνύουν οι αιρετοί της τοπικής αυτοδιοίκησης ότι συμπλέουν με τα προτάγματα της συγκυβέρνησης.